Χωρίς αμφιβολία, ένα από τα καλύτερα σημεία Μεθέα στην Πάτρα. Από πίσω μου έχουμε τη γέφυρα και φυσικά από εδώ μεριά την υπόλοιπη Πάτρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Το όνομα φυσικά σου να είστε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο εδώ στην Πάτρα. Και όπως προφανώς καταλάβετε από τον τίτλο, από σήμερα έχουμε ακόμα ένα μεταφορικό μέσο, ακόμα ένα όχημα στο κανάλι. Συγγνώμη για το thumbnail, δεν μπορούσα να κρατηθώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να δείτε ακριβώς ποιο όχημα πήρα. Hyundai Matrix 1.6 του 2003. Και κάπως έτσι θα κλείσω και το σημερινό βίντεο. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πώς κατέληξα αυτή την επιλογή. Αρχικά ήθελα ένα αυτοκίνητο σχετικά ευρύχωρο, κάπως ψηλό, με σχάρα στην οροφή και δε τετράπορτο. Η πρώτη μου σκέψη ωστόσο ήταν να επιστρέψω στο Fiat Stilo, πρακτικά το πρώτο μου αυτοκίνητο, και για μένα ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του, άσχετα με το ότι λένε ότι βγάζουν προβλήματα κλπ. Είχα κάνει με αυτό περίπου 400.000 χιλιόμετρα και θα έκανα και άλλα τόσα εάν είχα διαχειριστεί σωστά ένα πρόβλημα που είχε προκύψει τότε. Τέλος πάντων, με είχε βολέψει πάρα πολύ, το ήξερα απ' έξω και ανακατοτά και θα ήθελα πολύ να επιστρέψω πάλι σε αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω κάποιο τη προκοπή σε όλα τα μεταχειρισμένα που κοίταξα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έψαχνα αυτοκίνητο κάθε μέρα, εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και τα στάνταρ μου ήταν πάρα πολύ απλά. Εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, ήθελα ένα αυτοκίνητο που εξωτερικά και εσωτερικά να είναι σε κατάσταση καινούριου και το μόνο που θα προδίδει την ηλικία του να είναι ο χιλιομετρητής. Ακριβώς όπως το Rover. Έχοντας πει αυτά, μιας και δεν κατάφερα να βρω ένα στήλο της προκοπής, η δεύτερη σκέψη μου ήταν το Renault Scenic, αλλά το μοντέλο του 5 και μετά. Αλλά η πρώτη αντίδραση όλων όσων το είπα αυτό ήταν: μακριά από Renault, βγάζουν προβλήματα. Και η αλήθεια είναι ότι αφού είδα σχεδόν όλα τα Scenic που υπάρχουν σε αγγελία στο car.gr τον τελευταίο χρόνο, νομίζω πλέον πως γνωρίζω ένα προς ένα όλα τα προβλήματα που μπορεί να βγάλουν. Γιατί η πλειοψηφία των όσων είδα τα είχαν κοινά. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι όταν ένα όχημα το περιποιείσαι σωστά και τακτικά και το προσέχεις, θα αργήσει αρκετά να εμφανίσει κάποιο πρόβλημα. Επομένως, τα λόγια περί μη αξιοπιστίας του Scenic δεν με επηρέασαν ιδιαίτερα και συνέχισα την αναζήτησή μου. Αλλά όπως και με το στήλο, δεν κατάφερα να βρω κάποιο που να με χρειαζόταν άλλα 1-2 χιλιάρικα για να γίνει τη προκοπή. Εμφανισιακά, μηχανικά και λειτουργικά. Και σαν τρίτη επιλογή είχα το Ford C-Max. Που η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα, αν έβρισκα κάποιο αξιόλογο, θα έδινα το Matrix και να πάρω εκείνο. Τώρα, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμούσα, είναι τα εξής. Χιλιόμετρα λιγότερα από 200.000. Κυβικά μέγιστο 1.800, λόγω πολύ απλά του ότι μετά τα 1.800 τα τέλη ξεφεύγουν αρκετά. Τετράπορτο όπως ανέφερα, η ηλικία πεζόταν ανά επιλογή και ένα κάπως ιδιαίτερο στοιχείο θα έλεγα ήταν πως η πόρτα του προπαγκάζ ήθελα να ανοίγει μαζί με το τζάμι. Και το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν πως ήθελα αυστηρά, χωρίς διαπραγμάτευση, αποκλειστικά βενζίνη, τίποτα άλλο. Καθώς και ως προαιρετικά χαρακτηριστικά θα ήθελα αρκετά να είχε τετρακίνηση και ηλιορροφή. Βρήκα αρκετά αξιόλογες περιπτώσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά η πλειοψηφία αυτών θα ξέφευγε σε κυβικά, δηλαδή θα ήταν από 2-2,5 λίτρα και πάνω. Ενώ όσα βρήκα να ήταν 1.800 κυβικά, ξέφευγε αρκετά η τιμή τους σε σύγκριση με το διαθέσιμο budget που είχα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή για αυτοκίνητο. Μεταξύ αυτών που βρήκα ήταν το RAV4, το Pajero, το X-Trail, το Maverick, το Grand Vitara, το Sportage, το Duster της Dacia και διάφορα άλλα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ενώ μέσα στα χαρακτηριστικά που προανέφερα ήταν και το Ignis και το SX4, όπου επίσης δεν κατάφερα να βρω κάποια αξιόλογη επιλογή που να μην είχε πουληθεί όταν πήρα εγώ τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, μία από τις επιλογές ήταν και το Matrix και παρόλο που κατά διάρκεια της αναζήτησής μου για αυτοκίνητο έφτασα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, το συγκεκριμένο το βρήκα στην Πάτρα. Αλλά αρκετά με τον πρόλογο. Ας περάσουμε στο ζουμί. Σε γενικές γραμμές είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και εσωτερικά και εξωτερικά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ήθελα να επισημάνω. Αρχικά, κάτι που με έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση, θα έλεγα, και θέλω να πείτε και στη γνώμη σας, είναι πως πρώτον το πήρα από Μάντρα το αυτοκίνητο αυτό. Και όταν πήγα να το πάρω, μου είπε ότι δίνει μαζί και ένα χρόνο εγγύηση. Μια χαρά. Όταν όμως του είπα ότι πριν το πάρω θα ήθελα να το ελέγξω σε ένα συνεργείο, μου είπε ότι εάν το κάνω αυτό, χάνεται η εγγύηση.
Φυσικά γουρούνι σουσακί δεν παίρνω, επομένως το πήγα στο συνεργείο και επειδή εκεί με μια πρώτη εικόνα όλα έδειξαν καλώς, προχώρησε στην αγορά, την οποία δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές που υπήρχαν, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον. Αλλά σιγά σιγά ξεκίνησα να προσέχω ορισμένα θέματα. Άλλα μικρά, άλλα κάπως πιο σημαντικά. Ξεκινώντας από τα απλά, από το πορπαγκάζ, έλειπαν αυτά τα δύο καπάκια. Αυτό που μπαίνει εδώ και αυτό εδώ. Αυτό εδώ, από την από εδώ μεριά υπάρχει, αλλά από την από εδώ μεριά δεν. Καθώς δεν υπήρχε ούτε η εταζέρα. Την αγόρασα και την τοποθέτησα εγώ σε δεύτερο χρόνο μετά. Και μπροστά, από εδώ μπορεί να μην φαίνεται, αλλά εκεί κάτω, όπως βλέπετε, έχει το κουμπί για τα αλάρμ και δίπλα ένα άλλο κουμπί, το οποίο είναι για να ξεθολώνει το πίσω τζάμι. Το οποίο, αν το πατήσει μέσα, δεν θα ξαναβγεί ποτέ έξω. Και χρειάζεται αντικατάσταση. Το έχω παραγγείλει και σύντομα θα γίνει. Και ορισμένα λειτουργικά θέματα, λειτουργικά, τέλος πάντων. Οι αλλοκαθαριστήρες και λάστιχα είναι ολοκένουργια. Αλλά αυτά θα τα έκανα έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να έπαιρνα, οπότε οκ. Okay. Ένα όμως πολύ σημαντικό θέμα είναι πως άμεσα θα πρέπει να αντικαταστήσω τα αμορτισέρ με καινούρια. Και διάφορα άλλα παραλυκόμενα τα οποία θα γίνουν εν ευθέτω χρόνο. Για την ώρα φυσικά όπως είπαμε είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, πλήρω λειτουργικό και θα με εξυπηρετήσει. Και κάτι τελευταίο που θέλω να μοιραστώ είναι πως αυτό το αυτοκίνητο το αγόρασα, έχει τελειώσει, είναι 100% δικό μου και στα χαρτιά. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το αισθάνομαι δικό μου. Δεν ξέρω γιατί. Τα ποδήλατα είναι προέκταση του εαυτού μου και προφανώς θα νιώθω δικά μου. Την FZ1 το ίδιο. Το παπί, ναι μεν, αλλά ίσως λίγο λιγότερο. Αυτό το αυτοκίνητο όμως νομίζω πως το έχω δανειστεί από κάποιον και θα το επιστρέψω σε λίγο. Δεν ξέρω αν αυτό βγάζει νόημα. Εάν σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, πείτε μου από κάτω, θα ήθελα πολύ να μάθω. Σε κάθε περίπτωση είναι δικό μας, είναι εδώ, είναι λειτουργικό και όπως είπε και ο φίλος μου Δημήτρης, με αυτό το αυτοκίνητο θα κάνω το γύρο της Ελλάδας. Μέχρι τότε όμως θα κλείσω το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Αφήστε μου από κάτω τι σχόλια έχετε και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.